Είδαμε διαιτητή σε μία φάση να βγάζει δύο δεύτερες κίτρινες και να σφυρίζει πέναλτι, κάτι που νομίζω δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Και θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά, αν το έκανε κάποιος στην Ελλάδα αυτό, τι θα γινόταν. Πόλο το στείλανε αυτόν, τον Τζίλο. Φεράρι θα στείλανε σε αυτόν. Με Φεράρι θα ήταν αυτοί που θα τον βαράγανε. Με τάγκ. Ναι. Με τάγκ θα πήγε. Και θα κάνανε και μπρος και πίσω. Τον έκαψε τον Άγιαξ. Τι τσέρσι. Ήταν για απόλυση ο. Γιατί συγγνώμη, ήταν λάθος οι τέτοιες. Τι έκανε. Οι κάρτες. Τι κάνανε. Δηλαδή. Οι κάρτες ήταν λάθος. Ο Πέσβας γιατί τι κάνανε. Τι έκανε δηλαδή. Δύο μαρκαρίσματα για κίτρινη. Ναι. Άφησε επειδή η μπάλα πήγαινε προς την περιοχή και μετά σφυρίζει πέναλτι. Το οποίο γίνεται. Είναι κανονικό. Φυσικά. Άμα το κάνω στον πάγο σε Καραϊσκάκη, δεν γινόταν. Βάσει του κανονικού. Τι θα καυγίζατε. Εκεί μου ήταν η ερώτηση. Ναι. Μην την παίρνει για δική σου. Ο κεφάλι την ομάδα σου. Αν γινόταν στην Ελλάδα. Βάλε την ομάδα σου απέναντι σε αυτό που έγινε. Αυτό σε ρώτησα. Τι θα γινόταν. Αν γινόταν στην Ελλάδα. Ποιο θα το δεχόταν. Ο Καράπαπας. Θα λέγανε. Ο Μπδούκας. Ο Καράπαπας. Ο Μελισανίδης. Ποιο θα το δεχόταν. Τώρα είναι ξένη ομάδα, δεν σε νοιάζει. Το κοιτάς ουδέτερα. Η δικιά σου η ομάδα, αν το τραβήξεις, τι θα πεις. Εδώ είναι η προσέγγιση σου που ναι. Έχεις δίκιο. Ότι το ανθρώπινο συνέστημα, όταν είσαι μακριά καλά και δεν σε αγγίζει, το περνάς light. Δηλαδή, ακόμη και στοίχημα να χάσεις, το περνάς light. Έτσι. Όταν όμως για την ομάδα σου. Όταν το βιώνεις το πρόβλημα. Όταν το βιώνεις. Δεν είναι πρόβλημα. Όταν το βιώσεις εκείνη τη στιγμή, λες τον αλίτσι, το δείξει, το μπήξιο. Ξέρεις, γυρνάει το μυαλό σου εκείνη την ώρα. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λέω. Αν γινόταν στη δική σας ομάδα, προηγούταν ένα 4 μέσα εκεί. Ναι, στο Καραϊσκάκι, προηγείται πάω και ένα 4 και δίνει ο ανάλογος διαιτητής. Δύο κίτρινες. Ναι, με τι πρωτοσέλιδο κυκλοφορούσαμε. Αίματα. Τρεπάνια. Ναι. Το λεκανοπέδιο, το πόλεμο. Αν το κάναμε εμείς, ο Καράπαπας από 18 πίεση που έχει θα το ανέβαινε 22. Ανάποδα. Ναι. Γίνεται αυτό και τον Ολυμπιακό. Την άλλη μέρα οι εφημερίδες του Ολυμπιακού θα γράφανε. Αίματα. Τι αίματα. Έσχος. 18 πίεση έχει ο Καράπαπας, 22 θα πάει. Μπορεί να είναι η φυσιολογική του αυτή. Με αυτό το πάχος έχει φυσιολογική πίεση. Δύσκολο το βλέπω. Τι σε πειράζει, ρε. Να σου πω κάτι. Τι να με πειράζει. Κόψε το λίγο με τα κυκλάια μας. Γιατί δεν γουστάρω το βλέπω. Αν δεν γουστάρει να το βλέπεις, δεν μ' αρέσει. Δεν τον βλέπω. Φίλε, με αγριεύει. Σε αγριεύει τι. Αγριεύεται το βράδυ από το δω, αγριεύομαι. Δεν μπορεί να κοιμηθείς. Σαν τον μπαμπούλα έρχεται στον ύπνο μου. Πήρε το κείμενό μου και το πήγε κάτω και το έκανε αυτό, πώς το λένε. Ότι προτρέπω τον ΠΑΟΚ να στήσει το μάτς στον Όφι. Και πρέπει εγώ να πάω στον εισαγγελέα, ας πούμε. Ενώ Όφι που έστησε μάτς με 6-0, αθώθηκε και όταν κρατήσα την κατηγορία δεν έπαθε τίποτα. Καθίστε καλά, ρε! Καθίστε καλά! Έλληνες βρωμιάριδες όλοι.